Κρήτης. Και εδώ τώρα που τη συνάντησε η Μέρη Αρώνη, εκτός από τη συγκεκριμένη απώλεια, αναφέρεται και στις κακές συνεργασίες που έχει ζήσει στο θέατρο όλα αυτά τα χρόνια, η κυρία Φίνου. Να ακούσουμε. Νομίζω ότι πέρασες μια δύσκολη περίοδο. Και περνάω. Δεν τελειώνει αυτή η περίοδος πια. Έχασες έναν πολύ δικό σου άνθρωπο, την αδερφή σου, πριν λίγο καιρό. Ναι, 2,5 μήνες. Έφυγε από τη ζωή, έτσι ξαφνικά. Για ακόμη μια φορά ότι διαπίστωσα ότι στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει. Νομίζω ότι την έχω μέσα μου, στην καρδιά μου, ότι βρίσκεται παντού γύρω μου. Ήταν κάτι ξαφνικό. Ναι, ήταν ξαφνικό. Ήταν ξαφνικό και αυτό είναι που σοκάρει, το ξαφνικό. Εγώ θα μείνω εδώ, σε αυτό. Ναι, το τόλμησα. Τώρα στα 60 μου. Έκανες ένα τατουάζ με το αρχικό της, αδερφή σου. Ναι, το αρχικό της και φτερά αγγέλου. Σου έχουν τέτοιες συνεργασίες που να μην περάσεις καλά. Α, ναι, στο θέατρο. Ναι, βέβαια. 2 φορές πήγαινα με βαριά καρδιά. Τι είναι αυτό που μπορεί να σε έκανε εσένα να μην περάσεις καλά? Είσαι επαγγελματίας, είσαι πολλά χρόνια. Δεν είναι θέμα επαγγελματισμού αυτό. Είναι το πώς σου φέρεται ο συμπροταγωνιστής σου. Ο πόλεμος πάνω στη σκηνή. Δηλαδή δεν του δίνει σωστά την ατάκα, αν πρόκειται για κωμικό π.χ. Δεν μιλάμε για τους γνωστούς κωμικούς που έχω συνεργαστεί, που ξέρετε, για λίγο πιο δεύτερα ονόματα. Δεν του δίνει, ας πούμε, σωστά την ατάκα και σου έκανε μούτρα πάνω στη σκηνή, σου κάλυπτε τα λόγια, σε καβάλαγε. Δηλαδή δεν σ' άφηνε να πεις τίποτα. Το όνομά σου μπορεί να το πληρώθηκες? Όχι. Ποτέ δεν πληρώθηκα το όνομά μου. Το έμαθα τώρα, πριν 2-3 χρόνια. Είμαι στο γραφείο του Τάκη Μπαγιάτη, μαζί με τον Χάρη τον Βορκά, στο θέατρο Χατζηχρήστου, καθόμαστε. Και είναι και ο Νίκος ο Μπουρνέλης, επιχειρηματίας που είχε το θέατρο Μπουρνέλης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και είπε ότι είσαι χαζή, γιατί εγώ σε πλήρωνα πολύ λιγότερα λεπτά από χρήματα από άλλες πρωταγωνίστριες. Άρα το είπε, να μην τη το έλεγε ποτέ. Τι τη είπε, δεν τον ξέρω τον κύριο Μπουρνέλη, αλλά. Τι τη το είπε. Καταρχήν, και τα πήρε και να το ξέρει κιόλα. Δεν την πλήρωνε καλά. Καταρχήν, κυρία Φίνου, μπράβο. Δεν την πλήρωνε καλά, είναι ότι προφανώς δεν διεκδικούσε. Δεν διεκδίκησε ποτέ. Πράγματα και δεν είχε αυτό το σταρίστικο να πει: εγώ είμαι και τη Φίνου. Και αυτό μπορεί να είχε και αποτελέσματα γενικά σε επιλογές επαγγελματικές για το πώς εξελίχθηκε η πορεία τη. Ξέρεις, και αυτό είναι όπως το ξεκινάς. Αν το ξεκινήσεις έτσι, μετά αν ξαφνικά πεις: όχι, για κάτσε, για να διεκδικήσω αυτά που αξίζω, σε λένε ψωνίστηκε. Είναι στον άνθρωπο, αγάπη. Είναι στον άνθρωπο. Τώρα αυτή η γυναίκα, παιδιά, στο δίνει, δηλαδή στο δηλώνει με το πρόσωπό τη, με αυτή την πρωότητα που βγάζει. Ποτέ δεν είναι. Είναι πολύ όμορφη και ήταν. Από παλιά ήταν. Ήταν φαντασίωση. Και είναι και πάρα πολύ αγαπητή, δηλαδή, και τη Φίνου. Δεν είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο έχει γραφτεί ποτέ κάτι έτσι κακό ή κακόβουλο. Είναι καλή κοπέλα και αν δείτε και στο Twitter που είναι πολύ ενεργή κάποιες φορές και λέει άποψη. Είναι ευγενής και έχει επιχειρήματα. Νομίζω ότι της αρέσει και η τηλεόραση. Σχολιάζει αρκετά. Πολύ, είναι famous. Συνήθως μπαίνει για θέματα τηλεοπτικά. Να μην λέει την ηλικία της, γιατί δεν της φαίνεται καθόλου η ηλικία της. Μεγαλώνει με πολύ όμορφο. Και παρότι έχει περάσει δύσκολα η Κέτη, είναι πολύ δυνατή. Εγώ θεωρώ ότι είναι η στιγμή ίσως